Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάμε να βρούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Πιερακάκη. Τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Πιερακάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχετε αρκετά θέματα γιατί καταθέσετε ένα νομοσχέδιο. Όμως αυτό που απασχολεί περισσότερο την ελληνική κοινωνία είναι αν οι μάσκες έχουν τσιπάκια. Και επειδή είστε ειδικός για τα τσιπάκια, για τα ψηφιακά, νομίζω ότι μπορείτε να μας απαντήσετε αν τελικά οι μάσκες έχουν τσιπάκια και πόσο κοστίζουν τα τσιπάκια δηλαδή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δόκιμη απάντηση που μπορώ να δώσω σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει προφανώς κανένα ζήτημα γενικότερα με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εξετάζουμε. Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας στη χώρα μας, το ξέρουμε αυτό. Και για το 5G ακούμε πολλά. Για το 5G βέβαια, σωστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας έλεγα ότι τα πράγματα τα οποία χειριζόμαστε τώρα παίρνουν αφορμή τις μάσκες προφανώς, έτσι. Ναι. Αναφέρομαι στα υπόλοιπα τα οποία ακούμε κατά καιρούς. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε διέπονται από διεθνείς κανόνες στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες και οι διεθνείς κανόνες τηρούνται και για τις ακτινοβολίες και για τα πάντα. Αυτούς τους διεθνείς κανόνες δεν εμπιστεύονται οι άνθρωποι. Ξέρετε, στην Ελλάδα. Είναι διεθνές το κίνημα, δεν είναι ελληνικό. Ελληνικό μόνο. Το ξέρω, αλλά στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε νομοθετήσει ειδικά ας πούμε, για τις κεραίες τα όρια ακτινοβολίας τα οποία εκπέμπουν να είναι χαμηλότερα και από τα διεθνή. Άρα δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα τα οποία εξετάζουμε. Θα σας έλεγα, άκουσα πριν μια διαφήμιση που είχατε, που είπε μια πάρα πολύ ωραία φράση, πώς το είπε, υψηλή τέχνη του ύπνου. Ναι. Κάπως ακούστηκε. Δεν πρέπει να την υιοθετήσουμε την υψηλή τέχνη του ύπνου στην πολιτική μας όμως. Και σε κάποια πράγματα έχουμε καθυστερήσει και έχουμε καθυστερήσει δραματικά. Οπότε τώρα πρέπει να γίνουν όχι. Άρα δεν μας τσιπάνουν, δεν μας κοιμίζουν, δεν μας κάνουν τίποτα. Ούτε ο κορονοϊός οφείλεται στο 5G, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ζητήματα τα οποία έρχονται να βοηθήσουν καθημερινά. Είδαμε πόσο βοηθάνε στο lockdown, βλέπουμε πόσο βοηθάνε στην καθημερινότητά μας. Είχα την ευκαιρία να το πω στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα ότι έχει το νομοσχέδιο αυτό και ευρύτερα η ψηφιακή πολιτική. Έχει συνεπαγωγές μείωση των ανισοτήτων, βοηθάει τον εργαζόμενο, το γονιό, το άτομο με ειδικές ανάγκες, τον απόδημο Έλληνα. Αυτά είναι δεδομένα, είναι αυτονόητα και είναι ζητούμενα δεκαετιών πλέον. Πάμε. Οπότε θα έλεγα καιρός είναι να τα κάνουμε. Επειδή λέτε ζητούμενα δεκαετιών, ένα από τα ζητούμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, τις αποκαλούμενες για εσάς και τους ειδικούς λευκές περιοχές, δεν υπήρχε τηλεοπτικό σήμα. Αυτό θα λυθεί επιτέλους κάποια στιγμή. Χαίρομαι που ξεκινάτε με αυτό, γιατί ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης που έχει κατατεθεί στη Βουλή, που είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο νόμου, είναι 232 άρθρα, περιλαμβάνει μέσα του πράγματα που είναι από καινοτόμα, όπως το 5G, μέχρι αυτό που λέτε, την επίλυση εκκρεμωτήτων. Και ειδικά για τις λευκές περιοχές, στο παράρτημα του νόμου μπορεί να βρει κανείς πολλά χωριά της χώρας μας, από πολλά σημεία, όπου εμείς εκεί τι κάνουμε, τους δίνουμε τηλεοπτική κάλυψη, θα κάνουμε πάρα πολύ απλή τη διαδικασία να παίρνουν πιάτο συνδρομητικής τηλεόρασης για 8 χρόνια με δικά μας έξοδα. Και αυτό είναι, θα έλεγα, κάτι αυτονόητο, γιατί εμείς τώρα μιλάμε για τα δίκτυα 5ης γενιάς και υπάρχουν χωριά στη χώρα που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη. Άρα οι άνθρωποι θα μπορούν αρχικά να βλέπουν τηλεόραση, μετά τα βλέπουμε εδώ τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα με τα δίκτυα. Θα μπορούν να κάνουν πολλά μαζί, αλλά βεβαίως έπρεπε να λυθεί και αυτό με την τηλεόραση και αυτό θα γίνεται πολύ εύκολα με 0 ή 1 χαρτί. Είτε από τον GovGR, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τη νέα διαδικασία, είτε από τα ΚΕΠ. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά το Υπουργείο σας, έτσι όπως έχει καταγραφεί. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτόν τον μοναδικό αριθμό, πώς θα τον πούμε τώρα, που θα Τον λέμε προσωπικό αριθμό. Προσωπικό αριθμό. Πα. Εγώ ο αριθμός αυτός έρχεται να κάνει το αυτονόητο που ισχύει σε πάρα πολλές άλλες χώρες, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Έρχεται να ουσιαστικά να μην έχουμε πολλούς αριθμούς, να έχουμε έναν που θα χειριζόμαστε στις συναλλαγές μας με το κράτος. Ο αριθμός αυτός, έπειτα και από αλληλεπιδράσεις με τις αρμόδιες αρχές, αποφασίστηκε να μην είναι μόνο άφημη, να περιλαμβάνει τον άφημη, αλλά να έχει και 3 αλφαριθμητικά ψηφία στην αρχή για λόγους ασφαλείας. Και αυτός ο αριθμός θα δοθεί σε όλους τους Έλληνες μέσα στο πλαίσιο. Συγγνώμη, τα 3 ψηφία στην αρχή τι θα είναι, είπατε? Αλφαριθμητικά. Δηλαδή είτε αριθμοί είτε γράμματα. Τώρα έχω και το κοντρόλ το οποίο με ρωτάει αν θα υπάρχει 666 αριθμό και μετά το αφημί. Δεν μπορώ να το ρωτήσω δηλαδή. Θα φροντίσουμε να μην πέσει. Να το εξαιρέσετε παρακαλούμε πολύ αν γίνεται με μια πρόβλεψη. Από πότε κύριε Υπουργέ, από πότε αυτός ο προσωπικός αριθμός του πολίτη? Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι το χρονοδιάγραμμα αυτού του αριθμού πρέπει λίγο πολύ να συμπίπτει με τις ταυτότητες, με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Έχουμε πει ότι αυτός ο διαγωνισμός τρέχει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε λιγότερο από 2 χρόνια οι νέες ταυτότητες θα είναι στα χέρια μας. Οπότε σε λιγότερο από 2 χρόνια θα έχουμε και αυτόν τον αριθμό. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αρχικά, αν θα προλάβετε. Δεύτερον, αυτός ο αριθμός θα αναγράφεται στην ταυτότητα. Αυτός θα είναι ο αριθμός μας πια. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Αυτό που κάνουμε σήμερα στις ταυτότητες, να πω ότι είναι το παράλογο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τον αριθμό ενός εγγράφου, που είναι ο αριθμός της ταυτότητας,
και τον δίνουμε στις τράπεζες, τον δίνουμε παντού. Και κάθε φορά που αλλάζει το έγγραφο, τρέχουμε πάλι στις τράπεζες, τρέχουμε πάλι παντού για να ενημερώσουμε για το ποιος είναι ο νέος αριθμός. Η ιδέα εδώ πέρα είναι να υπάρχει ένας αριθμός από τη γέννησή μας. Έχουμε τον ΆΜΚΑ σήμερα που κάνει αυτή τη δουλειά. Ο στόχος είναι λίγο πολύ να αθροίζει πράγματα αυτός ο αριθμός, σαν υπηρεσίες για τον πολίτη, να αφορά την εξυπηρέτησή του στα ΚΙΣΕ. Πρόθεσή μας είναι να αναγράφεται, τη ισχύει στις περισσότερες χώρες. Θα εκδοθεί προφανώς και ένα προεδρικό διάταγμα στην πορεία που θα ορίσει και όλα αυτά τα πράγματα. Και θα ισχύει παντού. Για δηλαδή, στη συναλλαγή με τον ΕΦΚΑ θα χρησιμοποιούμε αυτόν τον αριθμό. Ναι. Αυτή ακριβώς είναι η πρόθεση, μάλιστα. Γιατί διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα να φτιάξουμε έναν ακόμα. Ο στόχος είναι να υπάρχει ένας αριθμός που απορροφά όλους τους υπόλοιπους. Και στις περισσότερες χώρες έτσι συμβαίνει. Και δεν θα έλεγα μόνο στις πολύ προηγμένες. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτόν τον αριθμό θα τον βρει κανείς μόνο στην Εσθονία, που τη χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα ή ξέρω εγώ κάπου αλλού. Μάλιστα. Τον έχει και η Βουλγαρία. Οπότε είναι κάτι που είναι μάλλον μεγάλη εκκρεμότητα και πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο. Το αναφέρατε στην αρχή και δεν είναι κάτι άλλο από το 5G. Το 5G έρχεται, μαθαίνουμε ότι βγαίνουν κινητά όσον ούπο. Κάποια κυκλοφορούν ήδη με το 5G. Εδώ στην Ελλάδα τι προετοιμάζουμε για το συγκεκριμένο θέμα και τι επιπτώσεις θα έχει, γιατί το πρόγραμμα στην Καλαμάτα δεν λειτουργεί τελικά. Κοιτάξτε, το 5G, όπως είπα και πριν, δεν υφίστανται αυτά τα ζητήματα και θεωρίες συνωμοσίας που συζητάμε. Γιατί οι συχνότητες για το 5G που δημοπρατούνται είναι συχνότητες που ήδη κατά βάση χρησιμοποιούμε και σε άλλα δίκτυα. Και άρα αυτά τα πράγματα είναι, όπως είπα και πριν, για ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνολογία, μάλλον αυτονόητα. Τώρα, το 5G, η δημοπρασία των συχνοτήτων τρέχει ήδη, θα τρέξει τώρα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι του χρόνου, θα σας έλεγα στα μέσα της χρονιάς, θα υπάρχει πολύ μεγάλη κάλυψη σε όλη τη χώρα με 5G. Εκεί έχουμε σκεφτεί μια καινοτομία, θέλω να πω. Του χρόνου, καινοτομία... λέτε. Του χρόνου, είπατε. 21. Θα έχουμε 5G ναι, στη χώρα. Ναι. Όχι παντού. Όπως παντού δεν έχουμε και 4G σήμερα. Ναι. Όσοι πήγαν διακοπές, αυτό μπορούν να το διαπιστώσουν σε διάφορα σημεία της χώρας. Αλλά θα σας έλεγα ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη κάλυψη. Ο διαγωνισμός των συχνοτήτων προβλέπει σε 3 χρόνια να έχουμε 60% κάλυψη από το τέλος χρονιάς. Και σε 6 χρόνια να έχουμε 94% κάλυψη πληθυσμιακή. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι από αυτό το 60% που λέω, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι θα έχει ήδη καλυφθεί στα μέσα της επόμενης χρονιάς. Άρα θα τρέξει πολύ γρήγορα αυτό. Και αυτό το λέω και σε συνάρτηση και με το άλλο που με ρωτήσατε. Όλα αυτά θα γίνουν εντός χρονοδιαγράμματος. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι τα κάνουμε.